Γεια χαρά φίλοι μου, καλή χρονιά και χρόνια πολλά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του God of War Ragnarok για το PlayStation 4 και το μέρος 17, αν θυμάμαι καλά. Την προηγούμενη φορά το είχα αφήσει εδώ πέρα, όπου βρισκόμαστε μαζί με τον Ανδρέα στο Isengard. Αν θυμάστε ακόμη, στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Ανδρέα, αφού έφυγε σαν τραπέτης από τον πατέρα του, ας το πω έτσι, έχει έρθει στο Isengard πιο πολύ σαν κατάσκοπος για να μάθει πραγματικά τι θέλει να κάνει ο Όντι. Τώρα είναι μαζί με τον Όντι, τον ξεναγεί ένα πράγμα, τον Ανδρέα. Τώρα παιδιά λέω, από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν πού είναι ο Όντι, νάτος. Ωχ παιδιά. Είσαι τυχερός που δεν τι είναι αυτό, Βαλκυρίες. Αλλά πέρασες χρόνο μαζί. Ρε παιδιά, Βαλκυρία, ή όχι. Τουλάχιστον να μην μύρδε. Εκπαιδεύονται. Και το χιούμορ του. Τέλος πάντων, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και θέλω να επικεντρωθώ στο μέλλον. Σω παρεφίλε. Είπα να τους εκπαιδεύσετε, όχι να τους αποκεφαλίσετε. Όχι χτυπήματα πάνω από το λαιμό, εντάξει. Αυτά κάνετε όταν δεν είμαι εδώ. Πατέρα των πάντων. Α, τους μαθαίνει. Η Έινχεργιάρ είναι έτοιμη για την ευλογία σου. Ρε παιδιά. Βαλκυρία, παιδιά. Να τη. Σώπα, ρε φίλε. Αλλά έρχονται λίγο θολωμένοι από την Βαλχάλα. Κάνω την. Άρα, μπορείς, έχουμε πάλι βαλκυρίες. Να θυμηθούν ποιοι ήταν όταν ζούσαν. Είναι σημαντικό αυτό, σωστά. Εντάξει, περίμενε λίγο. Δεν θα αργήσω. Μουν φιν ναφν. Οχ, παιδιά τους κάνει. Τους δίνει δύναμη. Τι γίνανε, άγριοι. Παλαβώσανε. Λοιπόν, επόμενη στάση. Οχ, πάλι παιδιά, την μεταφορά. Μας πάει, για να δούμε. Και καλά, αυτό είναι το loading κανονικά. Βιβλία, ωραία. Είναι για τον νεαρό. Έμαθα ότι σου αρέσει. Ποια βιβλία. Να εδώ πέρα. Από την προσωπική μου συλλογή. Ευχαριστώ. Γιώργη, ελπίζω να μην είναι μανιτάρια αυτό που μυρίζω. Άκου. Εκτιμώ την προσφορά σου. Αλλά δεν ξέρω τι περιμένεις από εμένα. Προς το παρόν είσαι επισκέπτης, Λόκη. Ένα βήμα τη φορά. Ήρεμα, Κάρλ. Αλλά ξέρω όμως ο Όντι. Να ξέρεις. Για ποιο σκοπό ήρθε εδώ πέρα ο Ανδρέα. Του το είπε ο άλλο. Ο Χέμιταλ. Κοίτα εδώ πέρα, πίνουνε. Όλοι, γεια σου, Όντι. Παιδαρά. Μα γιατί εμένα, επειδή είμαι μισό γιγαντά. Σιγά το πράγμα, και ο Θόρ είναι. Όπα τι λένε, παιδιά, και ο Θόρ γίγαντα είναι. Γι' αυτό είμαι μεγάλο. Σώπα ρε φίλε, το ξέρω αυτό. Σχεδιάζω κάτι που πιστεύω ότι θα σου αρέσει. Μια σημαντική διδακτική ευκαιρία. Άντε να δούμε τώρα, τι σχεδιάζει. Και η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, θέλω να ξέρω ότι δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Γιατί να πάθουν οτιδήποτε. Αν θυμάσαι, από την αρχή το μόνο που ήθελα ήταν ανακοχή. Αυτό κοίτα, παιδιά, όντως. Όντως, ναι. Όλα θα πάνε καλά. Φτάνουμε στο δωμάτιό σου. Το δωμάτιό μου. Όπα, δωμάτιο. Ναι, εδώ είναι. Πήγαινε όπου θέλεις. Πάρε ό,τι χρειάζεσαι. Ψάξε ελεύθερα. Δεν είσαι εχμαλωτός μου. Και ακόμη πιο σημαντικό. Δεν είμαι ο πατέρας σου. Μπηχτεί αυτό, για το κράτος. Πατέρα των πάντων, ένα περιστατικό απαιτεί την προσοχή σας. Όπα. Σιφ, δεν καλωσόρισες το νέο μας καλεσμένο. Έχουμε γκομενούλες τώρα, Από εδώ, ο Λόκι. Θεά είναι αυτή. Αυτός είναι. Εδώ. Ωραία αυτή, Τούμπανο, παιδιά, είναι αυτή, Τι καλά. Η διπλωμάτισά μου. Όλα εντάξει στο νέο Μίντγκαρ. Ωραία αυτή. Οι πρόσφυγες είναι εντάξει. Οι νάνοι ελέγχουν την κατάσταση. Ναι, παιδιά, αυτό που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Πάντα κάτι προκύπτει. Πριν πάμε στο τείχος, είχε εκεί πέρα κάτι καλύβες. Που αυτοί φύγανε από το Midgun. Που είχε χιόνια. Τώρα που πάμε για να δούμε. Την μεταφορά, παιδιά. Λοιπόν, όπα. Ήρθα. Πού είναι. Εκεί πέρα, παιδιά. Νάνος. Παιδιά, αλλάξαμε βασίλειο ή όχι. Α. Παιδιά, αυτός. Ο μαγαζάτορας.
Καιρό έχουμε να τα πούμε. Μας ξέρει. Ναι, παιδιά, αυτός είναι. Αν προσπαθείς να φτιάξεις έφλεκτες παγίδες θανάτου. Ενέκρινα προσωπικά τα σχέδια. Και όχι πολύ πρόσφατα. Τι είναι αυτό. Καταπέλτης. Ξύπνησες με σκοπό να με πρίξεις σήμερα. Ποιο είναι το παιδί. Εκπαιδεύεις πορτοφολάδες. Ξέρεις κάτι, Ντούρλιν. Αυτό το ξέρεις, ρε. Αυτό το ξέρει. Είδες, παιδιά, δεν μαρτυράει. Δεν μαρτύρησε. Άντε, φτιάξτε. Σας μιλάω εγώ. Η μοναδική πηγή εσόδων σας. Θέλω να ξέρετε... Αυτό εδώ πέρα έχει φακό απάνω. Πιστεύω ότι θα μου παραδώσετε αυτές τις μηχανές όπως υποσχεθήκατε εγκαίρως. Εντός προϋπολογισμού και φυσικά με ασφάλεια. Οι νάνοι δεν με απογοήτευσαν ποτέ. Και δεν θα το κάνουν τώρα. Σωστά. Ωραία. Μάλλον. Μόνος του μιλάει, μόνος τα λέει. Ναι, παιδιά, είμαστε στη χώρα των νάνων. Έχει αλλάξει βασίλειο. Παντού πάει, παιδιά, Όντι. Παντού πάει, ρε, παιδιά. Εντάξει, ναι, ρε. Θα σε αφήσω να ξεκινήσω. Όταν είσαι έτοιμος να δουλέψεις και να βρεις απαντήσεις, έλα στο γραφείο μου, στο τέλος του διαδρόμου. Τώρα πού είναι, στο δωμάτιό του, ε? Αυτό το δωμάτιο που το έδωσε. Α, και καλύτερα να αλλάξεις ρούχα. Και ρούχα να αλλάξουμε. Άντε να αλλάξουμε. Α, στην ντουλάπα. Τώρα τι να διαβάσω εδώ πέρα. Παραμένει, λέει. Σεβαστός από εσμένα, εντάξει. Άλλαξε ρούχα τώρα, βάλε με τζαμούλες. Ωχ, παιδιά, έχουμε τώρα... Δεν θα πάθω τίποτα αν το δοκιμάσω. Σίγουρα είναι πιο καθαρό. Ωραία. Στολή, παιδιά. Όπα, θα μου χρειαστεί αυτό. Τόξο, λέει, ρουνική επαναφόρτιση. Για δούμε τώρα, κάτσε. Πλήρως εξοπλισμένο. Τι να βελτιώσω. Ωραία. Το τόξο. Εξόπλισε. Τώρα αυτό. Να το κάνω δύο φορές. Κάνε αυτό τώρα. Δεν πειράζει. Θα το πάω τέρμα. Α, δεν πάει. Η πανοπλία τώρα. Αντικείμενα. Βοηθήματα. Ωραία, κατασκευή. Αυτό να βάλω. Βάλω αυτό τώρα. Τα όπλα τώρα για να δω. Αυτά δεν κάνει κάτι άλλο. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτά κάναμε. Αλλά ρούχα δεν άλλαξε. Δεν έχει μιτζάμες εδώ πέρα. Τώρα να πάμε για ύπνο. Στο γραφείο του Όντι, λέει. Ξέρω εγώ. Ωχ, ποια είναι αυτή, ρε. Ολόκη, σωστά. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια αιωνία εδώ πέρα. Αυτό ήταν το δωμάτιό του, ξέρεις. Ποιανού. Του αδερφού μου. Του αδερφού σου. Ωχ, ποιο αδερφού του. Του Μόντι. Α, του αδερφού σου. Αλήθεια. Δεν παιδιά, είναι η κόρη του ιδέα. Θόρ. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω. Νομίζω λέγαν το γιο του, και τον ένα γιο του. Καλώς όρισες. Θρούτ Θορστότυρ. Ηρέμησε. Πώς το είπε, τι όνομα έχει. Δύσκολα θα είσαι χειρότερος από εκείνον. Και αυτή καλή είναι πάντως, ε. Λίγο μαλλί, περίεργο. Είμαστε καλύτερα χωρίς αυτόν, Λόκι. Σίγουρα. Για τον αδερφό σου. Αλήθεια. Μάλιστα. Έλα μαζί μου. Πού μας πάει αυτή τώρα. Μη ξεχάσεις το σπαθί σου. Α, δεν μπορεί. Αυτή μπορεί σίγουρα. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί αυτή. Ναι, παιδιά, όπως ο Θόρ. Το σφυρί το σηκώνει μόνο αυτός. Ναι. Κάποιος θα έρθει να το φτιάξει. Έτσι πιστεύω τώρα, κάτσε να δούμε, παιδιά. Νομίζω σπαθί αυτό είναι το ίδιο υλικό με το σφυρί του Θόρ. Λοιπόν, τι είδους σπαθί είναι αυτό? Να το, παιδιά. Μοναδικό.
Μου το έδωσε ο πατέρας για να εκπαιδευτώ ως βαλκυρία. Εκπαιδεύεσαι για βαλκυρία. Βαλκυρία. Να τα πούμε. Τώρα πήγαινα προς τη μεγάλη αίθουσα. Αλλά αν πρέπει να δουλέψεις, το γραφείο του παππού είναι μετά τις σκάλες. Να σου πω, παιδιά, στη βασική ιστορία τώρα. Μπορώ να πω και από εδώ, ε. Που λέει αυτή. Οπότε καλά κατάλαβα, παιδιά. Έλα να πεις γεια όταν γυρίσεις. Τα λέμε αργότερα. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Δεν με βλέπεις που γνέφω και λέω ναι, καταλαβαίνω. Πού μιλάει, παιδιά, στο τηλέφωνο. Α, στο κοράκι μιλάει. Ναι. Λέει, ναι, πού μιλάει. Κοίτα εδώ πέρα γραφείο. Να, βλέπεις ότι δεν με αφήνεις να μιλήσω. Όχι, Χιούγκιν, δεν πρέπει να καθαρίσω τα αυτιά. Να, παιδιά, αυτό το όπλο φτιάξανε νάνι. Εσύ πρέπει να πάψεις σε μικρογραφία και να δεχτείς την απάντηση που ξέρεις ότι θα πάρεις. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι σπαθή είναι αυτό. Εγώ απλώς κοιτούσα αυτό. Αυτό το παλιό πράγμα. Το έχω από όταν... Τι είναι αυτό, ρε. Χορεύει. Έχει όνομα. Ίγκριντ. Το σπαθί. Αμέ, γιατί όχι. Πάρ' το, αν σου αρέσει τόσο πολύ. Ρε παιδιά, νέο όπλο. Όντως. Τα τυχερά του επαγγέλματος. Ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά. Και λένε ότι εγώ είμαι ο κακός. Ας περπατήσουμε. Όντως, παιδιά. Δείχνει καλός, δηλαδή, εντάξει. Αλλά πιστεύω, παιδιά, έχει το σκοπό του. Να το σπαθεί. Και πώς με αυτό πολεμάμε, θα κάνει update τώρα, θα κάνει κάτι. Πώς το βγάζει, για να δούμε. Δεν το βγάζει. Όλοι. Ναι. Α, γυναίκα, παιδιά, είναι θηγικό σπαθί. Μάλιστα. Με παρεξηγούν. Νομίζεις ότι ο σκοπός μου είναι ο πόλεμος, η εξουσία, ο πλούτος. Μπα. Ωραία, φίλε, τι είναι εδώ μέσα. Τι πρώτος, εδώ πέρα είναι χαμός. Τι επιθυμώ πραγματικά. Αφού τα έχεις πάρει όλα εδώ πέρα. Όπως βλέπεις, οι θνητοί δεν ζορίζονται με τέτοια πράγματα. Στρέφονται σε εμάς για απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα. Μισό, παιδιά, και αυτό, ρε. Την στολή, δεν την άλλαξα. Ωραία, πάμε. Τώρα με εντάξει. Παρηγοριά. Άλλη στολή, παιδιά, τώρα την άλλαξε. Αυτό είναι απάτη. Και το δω μέσα τι έχει, παιδιά, τι έχει πάρει ο άνθρωπος. Γιατί είμαστε εμείς εδώ, για να δίνουμε νόημα στη ζωή των θνητών, αλλά όχι στη δική μας. Όχι. Είμαστε κάτι περισσότερο. Γι' αυτό δεν θέλει τώρα πλούτο και τέτοια, αφού τα έχει πάρει όλα. Τα έχει όλα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Μαζί το πάμε. Γι' αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Γνώση. Και αλήθεια. Γνώση, όλη λέει. Αλήθεια. Όλες οι απαντήσεις. Μπορούμε να μάθουμε γιατί είμαστε εδώ. Ωραία, πανοπλία, παιδιά. Η μοίρα μας, πώς να σταματήσουμε το Ράγναρουκ και να σώσουμε τους αγαπημένους μας. Από αυτό. Πώς. Ήμουν νεαρός θεός όταν το βρήκα. Το μελέτησα ζωές ολόκληρες, ακολουθώντας κάθε στοιχείο, κάθε αδιέξοδο. Τι είναι αυτό τώρα, κάτσε να δούμε, παιδιά. Αναζητώντας και εν τέλει ανακαλύπτοντας... Έχω μπερδευτεί λίγο τώρα. Το βλέπεις, έχει την ίδια απόκρυφη ενέργεια. Άνοιξε λίγο. Μάσκαν αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να το συνιστούσα. Οχ. Α, γι' αυτό δεν έχει μάτι. Από αυτό. Τι κάνει σπασμένη μάσκα. Παιδιά, η μάσκα αυτή την είχε δει σε όνειρο, αν θυμάστε, πριν πάει στην Αγκριμπόντα. Είχε δει μια μάσκα εκεί στο όνειρο. Από ό,τι θυμάμαι κιόλας. Νομίζω. Και είχα παραξενευτεί. Τι μάσκα είναι αυτή. Αδιαβάζει. Τέφρα. Οψιδιανή σπίθα. Από την αποτεφρωμένη γη και την οψιδιανή σπίθα. Και ένα πεδίο μαχών που δεν δόθηκαν ποτέ. Είσαι σίγουρος? Γιατί αν είναι στοιχείο, ξέρω τι σημαίνει.
Τι σημαίνει, για πες. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τώρα. Συνεργάσου μαζί μου και θα μάθεις. Δεν θα σκοτώσεις κανέναν. Δεν χρειάζεται να προδώσεις τον πατέρα σου ή τον εαυτό σου. Έλα, ξέρω τι ένιωσες, ό,τι ένιωσα κι εγώ. Οι απαντήσεις είναι. Τον μπορώνει τώρα. Ας τις βρούμε. Είδες πόσο εύκολα έκανες αυτή τη μετάφραση. Αν σε βοηθήσω, τι έπεται. Θόρ, έλα εδώ κάτω. Πατέρα. Μην το κάνεις. Πότε έρθει κιόλας, παιδιά. Έπεται η αναζήτηση αυτού. Πάρε αυτό. Και αυτό το ύπουλο κομμάτι κρέας. Τι λέτε, παιδιά. Τώρα πρέπει να βρει το λεμισό, της μάσκας. Καλό κυνήγι. Και εσύ. Φρόνημα. Ναι. Α, παιδιά, τηλεμεταφέρονται κι άλλοι. Μπορεί κι άλλος να μεταφέρει. Να τηλεμεταφέρει. Όχι, παιδιά. Πού έχουν πάει τώρα. Η υπόλοιπη μάσκα είναι εδώ. Για να μας έστειλε εδώ ο πατέρας. Εσύ τι λες. Απλώς πάρε αυτό και κάνε τη δουλειά σου. Είχα ξαναπάει, παιδιά, εδώ πέρα, στο προηγούμενο God of War. Είχα νικήσει την Βαλκυρία εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πού πάμε. Και πού στο διάλο να ξέρω εγώ. Ο πατέρας των πάντων πιστεύει ότι ξέρεις τι κάνεις. Ναι, τι κάνω, ρε παιδιά. Α. Τι λέει. Καθοδήγηση, λέει, της μάσκας. Και όπου δείξει, δηλαδή. Περίεργο. Φαίνεται πως περνάμε μέσα από αυτόν τον βράχο. Από εδώ. Παιδιά, κατάλαβα, εντάξει. Καταφέρνα μόνος μου. Παιδιά, με το Θόρ, παιδιά. Είναι μαζί με το Θόρ, παιδιά. Σώπα, ρε φίλε, και την πληγή. Εδώ πέρα, βλέπετε, από τον κράτος. Από το τσεκούρι του κράτους. Λεγόμενα βράχια. Για να δούμε τον Λόκι και την αστραφερή του όταν τον δείχνει. Όχι, παιδιά. Παιδιά, το σπαθί. Πολεμάει μόνο του. Α, ωραίο, δεν κάνω τίποτα. Ωραία τεχνική. Κοίτα εδώ πέρα τι κάνει. Τι σπαθί είναι αυτό, ρε. Ρε καθή και εσύ. Δεν πάμε πολύ γρήγορα. Μήπως θα βοήθα και εσύ. Άντε, μπράβο, βοήθα και εσύ λίγο. Άντε, βοήθα, Θόρ. Πω, τι κάνει. Αυτό κάνω άμυνα, ρε. Για κάνει δουλειά αυτό το σπαθάκι. Κοίτα εδώ πέρα τι κάνει. Ωραίο, παιδιά, όπλο αυτό. Ωραίο όπλο, μου αρέσει. Να πάμε τώρα, δηλαδή. Περίμενε τώρα, κάτσε να βάλω τη μάσκα. Εδώ, εδώ, ξέρω εγώ. Πού ρε. Έλα, βγάλ' τη μάσκα. Αυτό εννοώ. Εκεί πάνω. Ίσως μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την προεξοχή. Πώς θα πάνε τώρα. Ωραία, παιδί, τι κάνει. Ωραία, να τα. Δεν μπορείς να αρπάζεις έτσι τον κόσμο. Και τι άλλο. Καλά, λέει, τι να κάνει άλλο. Έλα, σπαθάκι. Πού πάει, ρε. Πάρτα. Μέσα στη μέσα. Εκεί πάνω είναι κάτι τύποι που μας ρίχνουν φωτιές. Βγάλε το τόξο σε επιτέλους. Εντάξει, εντάξει, έγινε. Θα είναι δικό σου το φταίξι. Ωραία, αυτός. Έγινε, έγινε, εντάξει, ξέρω. Ενέργεια. Α, μπαουλάκι, ξέρεις, παιδιά. Ο πατέρας σου πλήρωσε το χρέος αίματος για αυτό που είπα τα νικοί μου. Αλλά το πλήρωσε. Πώς, ρε παιδιά. Τι εννοείς. Αργότερα. Ναι, τι εννοεί, καλά λέει. Σωστά.
Πετρόξυλο λέει εδώ πέρα, τι είναι αυτά. Τώρα η μάσκα. Άρα εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ. Εδώ. Πρέπει να περάσουμε τα βράχια. Έλα, Θόρ, κάνε τα δικά σου. Πώς δεν μπορεί. Ρε φίλε, δεν το περίμενα αυτό, παιδιά. Με το Θόρ μαζί, να είμαστε τώρα σαν συνεργάτες, συνέτεροι. Φαντάσου, τι θα κάνεις τα κόκαλα. Μιλάς εσύ για χρέος αίματος. Τι είναι αυτό, ρε. Και οι γίγαντες που σκότωσες ήταν η οικογένειά μου. Ο Θάμουρ, ο Χρούμνιρ, ήταν και δικό σου λαός. Οι γίγαντες ήταν μια κατάρα στα εννέα βασίλεια. Ναι, καλά λέει, ήταν και αυτός, παιδιά, γίγαντας ο Θόρ. Ας αλλάξουμε θέμα. Όταν ήρθαμε εδώ με τον πατέρα, περάσαμε όλες τις δοκιμασίες του Σούλτου. Θα μπορούσε... Ναι, παιδιά, όντως. Όχι, πάλι, παιδιά, εδώ πέρα εχθροί. Όμως δεν μας άμε, έχουμε το Θόρ μαζί και το σπαθάκι. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Έλα, έλα. Όχι, τι κάνει, ρε. Ο Μόντι είχε κάποια προβλήματα, αλλά ήταν γιος μου. Ναι, παιδιά. Και ο μόνος λόγος που δεν σε έχω λιώσει ακόμα είναι αυτό το σπαθάκι. Είχε δύο γιους, όχι ένα γιο. Κοίτα, κανείς μας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Και θέλω να εντυπωσιάσω. Θα θυμώσει τον πάντων, όσο και εσύ. Όντι. Δεν χρειάζεται να με συμπαθήσεις. Θα θυμώσει Όντι. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Έστω και λίγη. Εμπιστοσύνη, ε. Ωχ. Ήρθανε, ήρθανε. Μπράβο, ωραίος. Έλα, πάμε, πάμε. Έτσι κι εσύ. Όχι, παιδιά, κατσαρίδα. Αυτό μπορείς το... να το δυσκολέψεις αν θες. Αφού σε πιστεύω. Άουκα! Μπράβο Θόρ, μπράβο Θόρ. Λοιπόν, πού λέει να πάμε τώρα η μάσκα? Περίμενε, περίμενε, βιάζεσαι πολύ. Οπα. Πολύ βιάζεσαι Θόρ. Λογικά από εδώ. Να το. Εδώ. Μικρέ, προς τα που δείχνει η μάσκα? Εδώ ρε. Έλα εδώ. Η μάσκα με τραβάει προς τα εδώ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κατεβούμε. Οπα. Επίσης δεν έπεσε. Διαβάζα. Οι δοκιμασίες έχουν πλάκα. Δεν διασκεδάζεις ποτέ. Είσαι πολύ διαφορετικός από την κόρη σου. Εκείνη... Έλα να δεις. Ίσο τώρα κάτσε να σκώσω τα βάζα εδώ πέρα. Τι να δω. Από εκεί. Τι είναι αυτό ρε. Σκιουράκι εδώ πέρα. Θόρ, τι στο... Οχ, μας πάει τώρα κάτω. Στάσου, ο βωμός του Σούρτουρ. Δεν πιστεύω να πέθανες εκεί πέρα. Βωμός λέει. Ρε παιδιά, εκεί πέρα κάτω βλέπω σαν ντουλάπα. Ή όχι. Θα δούμε τώρα, κάτσε. Είναι πόρτα αυτό, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Όχι, αλλά σκεφτόμουν... Τότε είναι δικό σου πρόβλημα. Πάλι αυτή. Οι δοκιμασίες είναι πέρα από τους βράχους. Γιατί δεν τις κάνετε μαζί με τη φίλη? Αρχικά, ας κανονίσουμε αυτούς. Έλα, Θόρ. Άνε, κάμποση. Δοκιμασέ της. Τι έχεις να χάσεις? Χρόνο. Ούρπα, χόπα. Ναι, για δοκιμάσαι. Έτσι. Χόκα, χόκα. Κουράστηκες, μήπως? Ούτε κατά διάνοια. Ένα όκρο. Τι, πάρτα, έτσι, μπράβο. Για το σπαθί κάνει δουλειά,
Έλα σπαθί. Κατάλαβε εσύ τώρα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Γίγαντας ήρθε. Όπως τα... όπως το προηγούμενο παιδιά. Λοιπόν τώρα θα τον φάει ο Λύκος. Α, το άρεσε παιδιά. Αυτό. Ωραία, βοήθα και εσύ ρε, Θόρ. Ό,τι κάνει. Δύο μαζί. Γάμο το με πέτυχε. Σε κατάλαβα το γλάνι. Έλα. Έτσι. Ο πίθηκος παιδιά. Ωραία, καστούκι. Έλειο ακόμη. Άι, Θόρ, κάνε κάτι. Ωραία παιδιά, πράγματα. Α, εντάξει παιδιά, ο Θόρ κάνει κάτι. Τον έφαγε παιδιά τον άλλον. Έχει πλάκα. Καλά. Α, του αρέσει. Εδώ. Μάλιστα. Πού πάει ρε παιδιά. Πού πήγε ρε. Άνατος. Α, ωραία. Ρουνική λέει. Βάλτο, βάλτο. Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Βάζα. Μην εδώ λέει. Και... τι κάνουμε τώρα ρε παιδιά. Κόλλησε. Πού πάμε ρε. Παιδιά κόλλησε εκεί αυτός. Τι έγινε. Πήγε αλλού αυτός. Τι έγινε τώρα. Αυτό θα τον απασχολήσει για λίγο. Ελπίζω. Το βωμό λέει. Άντε, δυσκολέψτε με λίγο. Ποιο βωμό. Παιδιά αυτό που είδε μάλλον. Και τώρα πρέπει να φτάσω στον βωμό. Για κατάλαβα. Ποιο βωμό. Άρα καλά είπα. Ξέρω ότι δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ. Να παιδιά το περνά τους. Αλλά θέλω να εμπιστευτούν εμένα. Σαν πόρτα είναι. Και αυτό θα γίνει αν νομίζουν ότι εγώ τους εμπιστεύομαι. Ναι. Για το σπαθί κάνει έτσι. Αυτός απ' όλο πολεμά, ε. Σκεφτήκαμε αυτό το μέρος με τον πατέρα όταν ήρθαμε στο Μούσπελχαϊμ. Είναι λες και πέρασαν χρόνια. Ναι, ρε φίλε. Και τώρα πάμε. Α. Πού πάμε, ρε. Θέλω να πάω. Ανέβα, ανέβα. Πάει τώρα κάτω. Πού πάει ρε παιδιά, θέλω να πάω. Μόνο εδώ μέσα μπαίνει. Θέλω να πάω εκεί. Από εδώ. Δεν λέω και μου τι έγινε. Να το. Να ο βωμός. Ωπα, το σπαθί γιατί βγήκε. Έχει εχθρούς. Αυτά. Δεν μπορείτε να πάτε να την πέσετε στο Θόρ εσείς. Άουκα! Λίγο, υπάρχει χωλιά από αυτά. Από πού έρχονται αυτά τα πράγματα. Να το... Έτσι μικρά ώρα. Άουκα! Ωραία, πάνε. Εντάξει, παιδιά. Απλό. Εδώ πέρα είναι η πόρτα. Μετά θα μπει μέσα σίγουρα στην πόρτα.
Έτσι πιστεύω τώρα. Είναι σαν αυτό, σαν την προφητεία που δούμε τον πατέρα του μαζί που είχαν πάει και με τον Ντυρ. Έλα. Έλα, άνοιξε. Οχ, οχ. Ωραία, παιδιά, αυτή που βρέθηκε εδώ πέρα. Ξέρεις, για κάποιος που εκπαιδεύτηκε ως πολεμιστής, τρομάζεις υπερβολικά εύκολα. Τώρα αυτή πώς ήρθε εδώ πέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έλατε. Για να τρελαθούμε. Μια κοπέλα να επισκεφτεί έναν βωμό. Έχεις έρθει εδώ για τον βόλο του Σούρτουρ. Ίσως. Άρα αναζητάς κι άλλους βόλους γιγάντων. Μάλλον, ξέρω εγώ. Ξέρεις πώς φαίνεται αυτό, έτσι? Σαν την ιστορία ζωής ενός από το λαό μας. Και ίσως και σαν ντουλάπι αποθήκευσης. Ποιος είναι αυτός εκεί πέρα, ρε παιδιά? Όχι. Φαίνεται ξεκάθαρα σαν να ψηφάς τη μοίρα. Το ερώτημα είναι εσύ τι κάνεις εδώ. Ξαναγράφω την ιστορία. Στον έδωσε αυτό ο Όντιν? Δεν... Βασικά... Πες το, ναι, αφού αυτός ναι, έδωσε. Αλλά δεν... Δεν το λέει, ρε παιδιά. Δεν συνεργαζόμαστε. Ναι, δεν καλά. Δεν του έλεγα ποτέ κάτι για το σιδηρόδασος, αν ανησυχείς γι' αυτό. Και σίγουρα δεν τον υπηρετώ. Τα ξέρω όμως ο Όντι. Τα ξέρει από τον άλλον. Το λέει, όχι εγώ. Από το Χένμπαλ. Χένμπαλ, πώς λέγεται. Έχω έναν βόλο να βρω. Μπορείς να με βοηθήσεις αν θες. Άντε, πάμε να δούμε τώρα, άντε. Αλλά σίγουρα επιλέγεις να παραβείς τους νόμους. Νέα προφητεία, τώρα θα δούμε. Προφητεία δεν λέει ότι θα μαζέψεις εσύ κάποιον βόλο. Το τέλος μας δεν έχει γραφτεί, σωστά? Έλα, υπέρμαχε. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Α, γεια σου. Σπαθή με αντίληψη. Είδες. Κι άλλος βόλος. Α, βρήκε παιδιά βόλο. Αλλά χωρίς ψυχή. Άρα είναι ακόμα κάπου εκεί έξω. Πριν από λίγο καιρό μου είπες πως έφυγαν οι γίγαντες. Τους σκέφτεσαι ποτέ? Διαρκώς. Είναι μακριά από εδώ. Από τον Όντιν και τον Θόρ. Καλό αυτό. Αναρωτιέμαι σε τι τόπους πήγανε και τι θάλασσες διασχίσανε. Γιατί? Θέλω να τους βρω. Θα σώσω τον πατέρα μου και μετά θα τους βρω. Μάλιστα. Σε νέο κατευγόρ. Ποια είναι αυτή? Με τον Αντρέα. Όχι ο Σούρτρ. Είμαι σίγουρη. Δες πόσος πολύς πάγος. Η Σιμάρα. Σιμάρα λέει. Δεν την έχω ακούσει ξανά. Νάτος και ο Σούρτρ. Πόπο, Σούρτ. Πρέπει να ήταν τρομερή μάχη. Ναι, μέχρι που... δεν ήταν. Και ξαφνικά σταμάτησαν. Όχι, κοίτα. Είναι. Άνε, μαζί πολεμούν. Αυτό τώρα είναι γίγαντες, ε. Κοίτα που γίνανε και φίλοι. Οι φίλοι εδώ πέρα κάνουν και... πολύ καλοί φίλοι. Και σεξ θα κάνουν. Ναι, έτσι φαίνεται. Βαλαμούτι. Α, τότε... μπράβο τους. Όμως όλα δείχνουν ότι η αγάπη τους τους μεταμόρφωσε σε κάποιο πελώριο πλάσμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Και μετά... το Ράγναροκ καταστρέφει το Άσγκαρντ. Σωστά. Αυτός, ε. Το είδα στο βωμό της Γκρόα. Α, κάτι ήταν... αυτός είναι γίγαντας τώρα. Α, θυμάσαι το φίδι που βάλαμε εκείνη την ψυχή? Αυτό δεν ξεχνιέται. Το ναι, το φίδι. Άρχισε να μεγαλώνει. Κάπως πιο γρήγορα. Ναι, και αυτό ξέρω γιατί είναι το φίδι. Ναι, υποψιαζόμουν ότι το διάβασα. Αυτό. Α. Θα περιμένω εδώ. Δεν θα πω ακόμη. Μην κάνω spoiler. Του ξέφυγε ένας γίγαντας. Φυσικά. Να προσέχεις. Όντως, ναι. Όντως, γιατί. Σε παρακαλώ. Και εσύ, Λόκι. Άρα εδώ πέρα τώρα έτσι μπήκαμε. Δεν κατάλαβα τώρα και πολλά. Τέλος πάντων. Τώρα ο Θόρ που είναι. Μας περιμένει απ' έξω. Πέθανε. Νομίζατε ότι μπορείτε να νικήσετε τον θεό του κεραυνού? Μάλιστα. Σιγά μην πάθει τίποτα ο Θόρ. Πάμε τώρα πάλι πίσω. Πήραμε τον βωμό. Την ακριβόντα. Μάλιστα. Τώρα αυτός μας πήρε χαμπάρι, ότι φύγαμε. Καλύτερα. Πόσο παίζω, θα παίξω εδώ ακόμη. Φυσικά. Λίγαν κι άλλοι τώρα. Ήταν νότο και ασκεταστικό. Αυτόματα. Τι φιάλτησε εδώ πέρα. Τους θέλησα σαν συστάξεις.
Έλα, πού ήρθα λίγο, ρε Θόρ. Υπέροχα. Λίγη βοήθεια εδώ πέρα. Δεν φαντάστηκα ότι με χρειάζεσαι. Αποπέρασες όλες τις δοκιμασίες. Καλά σου λέει. Είδες ειρωνικά. Άντε τώρα, ρε, τελειώνουμε, άντε. Έτσι, φάτους, φάτους. Τώρα, περίμενε. Ειρωνία, παιδιά, ε. Ο Θόρ, ε, τον Αντρέα. Δεν έκανε φιγούρα ο Αντρέα, καλά τον έκανε. Κάθι και εσύ. Δεν θα πιστέψεις πόσες δεκάδες σκότωσα από δάφτα, εν το ψημάρι. Μπράβο, Θόρ. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Θα άρεσε πολύ στη θέση. Τουλάχιστον θα τα πήγαινε καλύτερα από αυτό. Παιδιά, ειρωνία, ε. Πρέπει να κάνω ενέργεια, ρε. Μην χάσω. Είναι δυνατή αυτή. Θυμάμαι στο προηγούμενο. Μπράβο σπαθί, μπράβο σπαθί. Κάνε άμυνα, ρε βλάκα. Α, μπράβο αυτό. Δώσε ενέργεια, ρε. Μπράβο, ενέργεια, παιδιά. Για παράδειγμα, να χάσω τώρα, ε. Τα έχουν πέντε, ρε. Άντε, έλα, ρε, βλάκα, Θόρ. Αυτό έχουν πέντε τώρα. Μα τα πήγαινες μια χαρά, όπως είπε. Ειρωνία, παιδιά, ειρωνία. Αφού λέει ο Αντρέα και καλά, ότι πέρασε τις δοκιμασίες. Έκανε φιγούρα στο Θόρ. Φαίνεται ότι πρέπει να περάσουμε από την πύλη. Ποια πύλη? Θόρ. Εντυπωσιακό, ε. Α, αυτό θα πει Θεός. Είδες. Μα είσαι Θεός. Και λίγα λες. Το ίδιο κι εγώ. Εσύ είσαι junior Θεός. Λοιπόν. Εδώ είναι. Αυτό είναι το σημείο. Ποιο σημείο? Είναι. Στη λάβα. Δεν ξέρω. Το κομμάτι. Τι έγινε, ρε? Να το, παιδιά, το κομμάτι, το βρήκαμε. Να το βρήκαμε το κομμάτι. Βες τη λάβα ήταν. Όχι! Τι έκανε ο βλάκας, ρε, θα καεί, ρε. Δεν καεί και. Χρήσιμη συμβουλή. Δεν είναι ευχάριστο να χώνεις το χέρι σου στη λάβα. Δεν το σκέφτηκα. Ωραία. Έλατε. Εντάξει, ας φύγω. Παιδιά, το βρήκαμε, αυτό ήταν τώρα. Μπράβο. Την βρήκαμε τη μάσκα. Είσαι καλό παιδί. Μα παραμένεις γίγαντας. Και θα χαρώ να σε σκοτώσω. Καλό παιδί, αλλά σε σκοτώσω. Τι έκανες, Λόκι? Το ρήγμα είναι πιο φωτεινό. Κοίτα, είδες. Να. Είναι κι άλλο κομμάτι πάντως, ε. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Αλλά όχι να το μεταφράσεις. Όχι ακόμα. Έχω μια μικρή θεωρία, νομίζω πως αν βρούμε την υπόλοιπη θα καταφέρουμε να δούμε μέσα σε αυτό. Χωρίς, ξέρεις, να χάσουμε κανένα μάτι ή χειρότερα. Α, θα πάρουν τη μάσκα και θα μπουν μέσα. Επίσης, είμαστε καλή ομάδα. Έτσι, δεν είμαστε πολύ καλή ομάδα. Όπως και με τον Μπαλντόρ. Οχ. Είσαι στενοφρόνιμη εκεί έξω. Ο Θόρ ήταν σπουδαίος. Έμαθα πολλά από αυτόν. Τι να πει. Έμαθες τι να πει, τον παίρνει να πει τίποτα. Σοβαρά. Θα τον κρεμάσει από τη... Καλά. Μην πω καλύτερα από τον κρεμάσει. Τίποτα. Τι θα μπορούσα εγώ να τον διδάξω? Ακριβώς. Α, και αναρωτιόμουν που είχαν πάει. Για τα έκλεψε. Θα έλεγα ότι ήξερα. Είδες, πολύ καλά. Τα έκλεψε. Άλλαξες γνώμη? Δεν είμαι σίγουρος γιατί ακόμη ήρθα στο Άσγκαρντ. Αλλά καταλαβαίνω πως δεν ήταν για να κατασκοπεύσω. Θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να με εμπιστευτείς. Και για να βοηθήσω να φτάσεις ως το τέλος,
θα πρέπει κι εγώ να σε εμπιστεύομαι. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, το ξέρω. Πάρ' την και βγάλε άκρη με τα υπόλοιπα. Αν πρόκειται να μείνεις, δηλαδή. Πρέπει να μου πεις τι ακριβώς ζητάς εκεί μέσα. Μετάφρασέ μου το και θα σου τα πω όλα. Ναι, παιδιά, όντως συζητάει. Και σε αυτό, έχω κι εγώ, δηλαδή, περιέργεια. Μπορείς να με εμπιστευτείς. Μάλιστα. Τώρα τι κάναμε, που πάμε. Α, στο δωμάτιο. Όπα, παιδιά, εδώ πέρα έχει πράγματα, ρε. Μπορώ να πάρω δηλαδή μπαουλάκια. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι γεμάτο. Με πράγματα. Από εδώ. Μπαουλάρα, παιδιά, μπαουλάρα με κάτι σημαντικό εδώ μέσα, σίγουρα. Ωραία. Εντάξει, βοήθημα τώρα αυτό, άστο. Ένα ελληνικό μουσικό όργανο. Ίσως το έφερε ο Τύρ. Ποιο ρε, ελληνικό λέει, μουσικό όργανο. Ποιο είναι ρε παιδιά. Πού είναι. Μπουζούκι. Αυτό παίζει. Πάμε πίσω στο δωμάτιό του. Θα το κόψω εκεί πέρα, παιδιά. Θα δούμε τώρα, κάτσε. Θα το κόψω εκεί πέρα, λέω. Να τώρα μιλάμε το κοράκι. Να, κι άλλα εδώ πέρα πράγματα. Μες στο όντι. Το γραφείο. Πού είναι η πόρτα. Α, εδώ. Εντάξει. 100 πόρτες. Άντε πάμε. Στο δωμάτιό του. Να το εδώ είναι. Α, γύρισες. Πάλι αυτή. Πώς πήγε. Ήταν. Συγγνώμη, σε πειράζει να τα πούμε αύριο. Ναι, ναι, άντε. Ωραία. Αυτή και αν ήταν αλόκοτη μέρα. Ακριβώς. Έκλεισε η πόρτα, παιδιά, έκλεισε η πόρτα, αυτόματα. Τώρα εδώ για να δω. Έχω κάτι να πάρω. Πλήρως εξοπλισμένο. Τι να βελτιώσω. Τίποτα. Εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε, για να δούμε. Α, την πέφτει για ύπνο, παιδιά. Άντε, πέσε και το κόβω εδώ πέρα, άντε. Τώρα διαβάζει. Ωραία μουσική, παιδιά. Γαμάτι. Τώρα αυτά τι είναι, ελληνικά. Λες αν ελληνικά. Τι λέει εκεί, ρε φίλε. Λες. Μπα. Τι έγινε τώρα. Παιδιά, αλλαγή που έκανε. Γαμάτο, παιδιά, αλλαγή. Πήγε στον πατέρα του. Αυτό είναι αλωμαχαίρι. Και είπα να το κόψω, ρε παιδιά, γαμώ το βίντεο τώρα. Δεν ξέρω που έχει πάει κιόλας. Όχι, ξέρει. Στο Άιζεγκαρντ. Ξέρει, ξέρει. Τι λέω. Αλλαγή πάλι με τον κράτος. Λοιπόν, εδώ πέρα το ράντε. Καλημέρα, αδερφέ. Δεν έχουμε νέα, δυστυχώς. Έχω ένα σχέδιο. Αλήθεια. Συνέχεια αυτό. Συνέχεια σχέδια έχεις. Μα η Φρέια. Τις βρήκες μια φορά. Μπορείς να τις ξαναβρεις. Νόρδ. Μπορώ να προσπαθήσω.
Αλλά δεν ξέρω πως αυτό θα... Είναι οι μοίρες αυτού του τόπου, σωστά. Α, παιδιά, οι μοίρες, όπως τα προηγούμενα κατηγορία. Θέλω να μάθω τι γνωρίζουν. Δεν θα τις βρεις πολύ στο δύο. Αρκεί απλώς να τις βρω. Πού ψάχνουμε? Στο Midgard. Αλλά αν ο Ατρέας είναι στο Asgard, δεν θα τον πάρουμε πίσω χωρίς στρατό. Θα έπρεπε να συγκεντρώνουμε ένα. Ναι, ένας καταστροφικός πόλεμος θα βελτιώσει σίγουρα την κατάσταση. Να και ο Τυρ. Το αγόρι μου φαίνεται αρκετά ικανό. Ίσως αν του έδινες λίγο χρόνο. Είσαι κι εσύ υπέτειος γι' αυτό. Έθρεψες την ανοησία του, την σύγχυσή του. Δεν θέλω πόλεμο. Αλλά αν ο Όντιν έκλεψε το γιο μου, μην αμφισβητείτε το που θα μπορούσα να φτάσω. Εντάξει, παιδιά, αυτό όντως. Η φύση σου ήταν πάντα ξεκάθαρη. Όντως, παιδιά. Αλλά εσύ, Φρέια. Αυτό ο Κράτος. Ο πόλεμος ως πρώτη λύση. Δεν είσαι η Φρέια που ήξερα. Δεν το χωνεύει τώρα τον Όντι. Τι να κάνουμε. Συμβουλές που ψάχνεις. Οι δικές μου μάλλον δεν χρησιμεύουν πια. Αφού δεν κάνεις τίποτα εσύ, ρε. Τζάμπα σε, σε σώσαμε. Δεν έχει κανένα νόημα να διχαζόμαστε. Τόσο να κάνει τίποτα, ρε παιδιά, μέχρι τώρα δεν κάνει τίποτα. Σε παρακαλώ. Ο Τυρ. Ούτε πολεμάει τίποτα, ούτε βοηθάει. Πολύ ήσυχος είσαι. Ειλικρινά, ναι, όντως δεν μιλάει. Ήσομαι με το γεγονός ότι εσύ αναζητείς τη μοίρα. Αλλά το ενστικτό σου μας έχει δικαιώσει ως τώρα. Ας βρούμε τις Νόρν. Ωραία, παιδιά, πάμε τώρα για τις μοίρες. Λοιπόν, εδώ. Μονοπάτι. Εντάξει, το κόβω εδώ πέρα τώρα. Ωραία. Αυτό, παιδιά, ήταν το 17ο μέρος του God of War Ragnarok για το PlayStation 4. Ήταν και αυτό σήμερα αρκετά καλό επεισόδιο. Είχε δράση και μου άρεσε που συνεργάστηκε ο Thor μαζί με τον Αντρέα για να βρουν τη μάσκα. Τώρα αυτή η μάσκα ακριβώς δεν κατάλαβα τι είναι και τι θέλει ο Όντι να μου πεις. Δεν μας εξήγησε κιόλας και πάρα πολλά. Και πάλι δεν κατάλαβα εκεί στο ναό που βρήκε ο Αντρέα με την Αγκριμπόντα. Και τώρα μας γύρισε πάλι στον Κράτος όπου θα πάει στις μοίρες. Για να μάθει πληροφορίες μάλλον για το γιο του, για την προφητεία, για όλα αυτά μάλλον. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή χρονιά και τα λέμε. Γεια σας.